Κύριε Νικολάου, πιστεύω να ακούσατε και χθες τον Πρωθυπουργό, αλλά και τώρα την εξειδίκευση των μέτρων. Θέλω την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στις εργατικές λαϊκές ανάγκες, στις ανάγκες δηλαδή της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός και σήμερα εξειδίκευσαν οι αρμόδιοι υπουργοί, αλλά και στην ίδια την εφαρμοζόμενη πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που εφάρμοσε πριν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει βάλει πλάτη σε όλα αυτά για τα οποία, στα οποία θα αναφερθώ. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να δείξει η κυβέρνηση ότι τα μέτρα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, κυρίως της ακρίβειας, τα κάψιμα σε άλλα βασικά αγαθά τα οποία πρέπει να πληρώνει, είναι αποτέλεσμα υποτίθεται κάποιων εξωγενών παραγόντων σήμερα του απαράδεκτου υπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Βεβαίως επηρεάζονται από τον πόλεμο, επηρεάζεται η ακρίβεια από τον πόλεμο. Άρα εδώ ακόμη περισσότερο χρειάζεται σήμερα να παλέψουμε και έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση που κλιμακώνει την παρέμβασή της και την εμπλοκή της σε αυτόν τον πόλεμο. Κύριε Νικολάου, γνωρίζει ότι επηρεάζει την άξη. Κύριε Νικολάου, για να γίνουμε πρακτική, θα μπορούσε να προχωρήσει σε πιο γενναία μέτρα και ποια θα μπορούσε να ήταν αυτά τα γενναία μέτρα για την ανακούφιση των ομολογουμένων τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Και ξέρετε, ομολογημένα και από τον Πρωθυπουργό, ότι τα μέτρα αυτά αφορούν τον ένα στους τρεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ομολογημένα από την κυβέρνηση, ο ένας στους τρεις βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία. Ο Πρωθυπουργός το είπε, δεν το λέω εγώ. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ έχει καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό συγκεκριμένα μέτρα. Τα οποία βεβαίως είναι έξω από την οπτική γωνία της κυβέρνησης. Γιατί αυτή κοστολογεί τα μέτρα τα οποία παίρνει με βάση τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, η οποία αντέχει μόνο όταν είναι να προσφέρει αφιδώς χρήμα και προνόμια στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα μέτρα τα οποία έχει ανάγκη σήμερα ο ελληνικός λαός για να μπορέσει να ανασάνει είναι συγκεκριμένα. Κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Πρώτο. Δεύτερον, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Τρίτο, εγγύηση του εισοδήματός τους με συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στη βάση των σύγχρονων δυνατοτήτων. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία σήμερα μπορούν να δώσουν. Και βεβαίως να πάρθουν γρήγορα μέτρα έτσι ώστε τα αντίμετρα που θα πάρει η Ρωσία απέναντι στις κυρώσεις που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξέρουμε στην Ελλάδα ποιος τα πλήρωσε από το 2014 μέχρι σήμερα, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, πώς να καβατζάρουν. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη για θολές διακηρύξεις, οι οποίες με βάση και το δικό σας ρεπορτάζ, φαντάζομαι που θα πείτε στη συνέχεια, αλλά και αυτό που βλέπω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι συνοψίζονται στην πραγματικότητα σε μερικά cents την ημέρα, μερικά cents την ημέρα ελάφρυνση για το ρεύμα και τη βενζίνη. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία πήρε 22 η κυβέρνηση.